Όλο το ρέθμο είναι μια παραλία. Όπου πας, βουτάς. Αλλά έχει πολλούς ξένους εδώ, που σημαίνει καλό αυτό. Money. You like Ρέθμινο? I really like it, yes. Why? Why? Because the people are very nice and it's a lovely city. Μια τελείωτη παραλία είναι το Ρέθμινο που ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Λιάζεσαι? Προσπαθώ. Πώς περνάτε εδώ στο Ρέθμινο? Πάρα πολύ ωραία. Σου αρέσει το Ρέθμινο για διακοπές? Ναι, πάρα πολύ. Είναι οικονομικό το Ρέθμινο? Μπορεί να έρθει ο κόσμος να ψωνίσει, να φάει, να πιει, να κάνει μπάνιο? Είναι πάρα πολύ οικονομικό. Yeah. Αγαπάμε Ρέθμινο. Έχει τουρισμό, δηλαδή σε σχέση με άλλα μέρη. Και φέτος, δηλαδή, είμαστε καλά. I have to show to the people the beauty of Belgium. Wait, wait. The beauty of Belgium. Όποιος πιάνεται στην ξαπλώστρα μπορεί να κάνει θαλάσσια σπορ. Και μετά το jet ski, αλεξίπτωτο. Excuse me, you're not afraid. Θέλει πολλά λεφτά για να το κάνει ή τον βοηθάτε? Όχι, πολύ λίγα δεν είναι τα λεφτά. Δηλαδή το διπλό είναι 70 ευρώ, τα δύο άτομα. Το μονό είναι 40. Άμα σας πει κάποιος, ξέρεις, δεν έχω τόσα λεφτά, μου κάνεις κάποιο σκόντο, κάνετε σκόντο σε Έλληνες. Κάναμε δώρο. Αυτά γίνονται το πρωί, γιατί το βράδυ ανάβουν φωτιές στα beach bar της πόλης. Ήρθαμε Ρέθιμνο για να δείτε πραγματική φωτιά στη διασκέδαση. Beach bar. Ρέθιμνο! Καλά στο Ρέθυμνο. Υπέροχα, υπέροχα. Γιατί είναι ωραία στο Ρέθυμνο? Γιατί είναι το Ρέθυμνο, είναι μοναδικό. Ρέθυμνο! Ανάψατε τη φωτιά στην παραλία. Είναι η καλύτερη πόλη της Ελλάδος. Ποια από τις τέσσερις πιστεύεις, πέντε, ναι, ναι, άναψε τη φωτιά στην παραλία? Άναψε φωτιά. Και οι τέσσερις.